Να ξεκινήσουμε με την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση, γιατί έρχεται ο νέος προϋπολογισμός στην περιφέρεια για το 2024 με Νίκο Χαρδαλιά, Περιφερειάρχη Αττικής. Και εδώ θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι δικές σας και οι προτάσεις σας με τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη στη Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής. Για να ξεκινήσω από το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, δηλαδή ποια μορφή, σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα, πρέπει να έχει το συγκεκριμένο, είδαμε πώς ψηφίστηκε το νομοσχέδιο από τον κύριο Κικίλια. Αναφέρομαι στην περιφέρεια τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες μας έχει συνηθίσει σε διάφορες φιέστες σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που πήγε στη Θεσσαλία και εγκαινίασε το νέο κέντρο για το νερό, την παράδοση των πυροσβεστικών οχημάτων από τον κύριο Πατούλη που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Όμως η κυβέρνηση και οι περιφερειακές αρχές που υλοποιούν μια κεντρική πολιτική γραμμή όπως προσδιορίζεται και από τις αποφάσεις της κυβέρνησης δεν μπορούν να κρύψουν ότι στην πραγματικότητα, να το πω έτσι, στις τάχτες της Δαδιάς, της Ρόδου, της Πάρνηθας, του Ημιτού, στις λάσπες της Θεσσαλίας πνίγηκε το θαύμα του επιτελικού κράτους. Γιατί πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε ένας νέος νόμος για την πολιτική προστασία, τον οποίο μάλιστα χαιρέτησε ο επόμενος περιφερειάρχης, ο κύριος Χαρδαλιάς, ως μια δίθεν νέα τομή στην πολιτική προστασία, από μια κυβέρνηση που δύο χρόνια πριν είχε φέρει ένα αντίστοιχο νόμο και τώρα τροποποιεί το δικό της νόμο. Άρα είναι ένα ζήτημα και το τι άλλαξε. Και στην πραγματικότητα η φιλοσοφία δεν αλλάζει στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Και αυτή που καθορίζει στην πραγματικότητα όλα τα μέτρα μέχρι σήμερα είναι αυτό που από την πρώτη στιγμή και εμείς λέμε η πολιτική του κόστους ωφέλους. Έργα που θα κοστίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο, σε αντίθεση με τις πραγματικές εργατικές λαϊκές ανάγκες για έργα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι με το τελευταίο νομοσχέδιο έχουμε μια σειρά νέα όργανα, πολύπλοκα, που πολλές φορές και οι αρμοδιότητες του ενός επικαλύπτουν το άλλο, για να διαχέεται, αν θέλετε, και η ευθύνη και να ερχόμαστε για άλλη μια φορά, όπως συμβαίνει μετά από μια μεγάλη καταστροφή, που δυστυχώς με μαθηματική ακρίβεια θα συμβεί εφόσον δεν παίρνουν ολοκληρωμένα μέτρα, να μετράμε ποιος είχε και ποιος δεν είχε την αρμοδιότητα. Γιατί, για παράδειγμα, παραδίδονται τώρα νέα πυροσβεστικά οχήματα, στα οποία κανένας δεν θα φέρει αντίρρηση, αλλά το κομβικό ζήτημα διαχωρισμού της πυρόσβεσης, της πρόληψης και της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων από την κατάσβεση συνεχίζει να υπάρχει. Και να μην αντιμετωπίζουμε ενιαία και ολοκληρωμένα το ζήτημα της προστασίας των δασών. Με το νομοσχέδιο, με το νόμο που πέρασε, βλέπουμε να έχουν αυξημένο ρόλο, για παράδειγμα, στον καθαρισμό των δασών οι μεγάλες βιομηχανίες ξύλου. Οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις ξύλου που θα λαμβάνουν αντίστοιχα και τις αντίστοιχες αμοιβές για τον καθαρισμό των δασών και που προφανώς με βάση τα δικά τους συμφέροντα θα αποφασίζουν να υλοποιήσουν ή όχι ένα έργο. Εμείς ως καθοριστικό ζήτημα βάζουμε πρώτα απ' όλα την αναγκαία στελέχωση με έμψυχο προσωπικό όλων των σχετικών υπηρεσιών. Γιατί και τα πυροσβεστικά οχήματα κάποιος πρέπει να τα οδηγήσει. Στην πρόταση του ΚΚΕ, που στηρίζει βεβαίως και τους συνδυασμούς της Λαϊκής Συσπήρωσης στις περιφέρειες, να μονιμοποιηθούν όλοι οι πυροσβέστες να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, η κυβέρνηση απέρριψε το σχετικό αίτημα. Και μάλιστα προαναγγέλει τώρα νέες προσλήψεις ορισμένου χρόνου, χωρίς οι νέοι εργαζόμενοι να μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Άρα το ζήτημα της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων που θέλουμε να βγουν μπροστά και να παίξουν ρόλο στην κατάσβεση των πυρκαγιών είναι πολύ σημαντικό. Επιπλέον, αν θέλετε, και οι προτεραιότητες των έργων της πολιτικής προστασίας. Αντιπλημμυρική προστασία, αντισεισμική προστασία και ειδικά στο ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας δεν βλέπουμε να γίνεται καμία συζήτηση. Εμείς μιλάμε για ολοκληρωμένες μελέτες στο επίπεδο, για παράδειγμα, της Αττικής, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του συνόλου της Αττικής και με το δασικό οικοσύστημα που υπάρχει γύρω και που τώρα το μεγαλύτερο του μέρος έχει κατακαεί και επηρεάζει ταυτόχρονα και το ζήτημα των πλημμυρών. Δάση που έχουν καταστραφεί και δεν μπορούν να εμποδίσουν φυσικά την πιθανότητα πλημμύρων κτλ. Με την κατάσταση που υπάρχει στον Κηφισό, στα Ρέματα, ζητήματα που τα είχαμε θέσει προεκλογικά. Και σε σχέση με αυτά δεν βλέπουμε να έρχονται απαντήσεις. Αντίθετα, έργα που διαφημίζονται, που στην πορεία δεν ξέρουμε τι γίνεται, πώς υλοποιούνται, πώς προχωράνε. Πάρα πολλά έργα, για παράδειγμα, της αντιπλημμυρικής προστασίας που
ψηφίστηκαν, δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη δημοτική περιφερειακή αρχή, αυτή τη στιγμή αγνοούνται. Ποιο μέρος τους έχει εκτελεστεί, έχει υλοποιηθεί, πώς προχωράνε κτλ. Την ίδια ώρα βέβαια που οι διάφοροι ανάδοχοι έχουν ήδη εισπράξει παχυλές αμοιβές. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα είναι πολιτικής προτεραιότητας. Εάν η πολιτική προστασία όλα αυτά θα είναι αντικείμενο εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης για να κερδίζουν κάποιοι ανάδοχοι από τα μεγάλα έργα που θα τα υλοποιούν με βάση τα δικά τους συμφέροντα ή αν στο επίκεντρο θα μπουν οι εργατικές λαϊκές ανάγκες. Και αυτό σημαίνει ολοκληρωμένες μελέτες, περιφέρειες και δήμοι με δικές τους υπηρεσίες, χωρίς κενά, με προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που θα υλοποιούν αυτά τα έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Σημαίνει μια σειρά ζητήματα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού τα οποία δεν προχωράνε. Και αν θέλετε, είναι και πολύ χαρακτηριστικό, μόνο αυτό και επιτρέψτε μου. Στο τελευταίο νομοσχέδιο είδαμε πως αυτό το αφήγημα της ατομικής ευθύνης που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια μπροστά σε κάθε ζήτημα που βασανίζει την εργατική λαϊκή οικογένεια να το έχουμε μπροστά μας από την πανδημία, τις καταστροφές κτλ. Να αναβαθμίζεται. Γιατί για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες εκτάσεων τώρα απειλούνται με πρόστιμα και σποινές κτλ. Ανάλογα με το αν καθαρίζουν ή όχι τη δική τους ιδιοκτησία για την, για την προστασία από τις φωτιές, την αντιπυρική προστασία. Άλλη μία μετάθεση δηλαδή στην ατομική ευθύνη σε ζητήματα κρίσιμα που αφορούν πρώτα και κύρια την ευθύνη του ίδιου του κράτους. Και επειδή να σας προλάβω σε αυτό που θα με ρωτούσατε, γιατί είδαμε και τα πυροσβεστικά οχήματα, παραμένει βεβαίως και το μεγάλο ζήτημα του στόλου. Ναι. Και του εξοπλισμού για μια σειρά ζητήματα αυτής της προστασίας. Που η περιφέρεια δεν διαθέτει στην πραγματικότητα. Όχι, και το είδαμε και στη συνάντηση με τον κύριο Κικίλια για το ενδεχόμενο του χιονιά. Ακριβώς, δεν διαθέτει δικό της στόλο. Τώρα η περιφέρεια έχει κάνει την παραγγελία πώς ακριβώς θα μπορέσει να έχει τα μηχανήματα ή να προλάβει εγκαίρως. Δεν υπάρχει εξοπλισμός, δεν υπάρχει και τίποτα, το ανθρώπινο προσωπικό. Θα μισθώνουμε για άλλη μία φορά με δυσθεώρητα ποσά για κάθε μέρα μίσθωσης ενός μηχανήματος, για παράδειγμα, για να καθαρίσει το δρόμο και έτσι η περιφέρεια λύνει τα ζητήματα. Ναι. Και επειδή με ρωτήσετε και για τον προϋπολογισμό, κατατέθηκε και θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα ο προϋπολογισμός του 2024 που θα υλοποιηθεί από τον νέο πια περιφερειάρχη, τον κύριο Χαρδαλιά. Εντάξει, είναι μπροστά μας μια σειρά ζητήματα, εισηγήσεις, να δούμε ολοκληρωμένα. Πάντως από μια πρώτη εικόνα δεν αλλάζει κάτι. Και φυσικά δεν βλέπουμε κάποια διαφορά από τους προηγούμενους προϋπολογισμούς σε αυτούς που θα ακολουθήσουν. Γιατί πέρα από το στοιχείο το ότι προέρχονται από το ίδιο κόμμα και ο προηγούμενος και ο περιφερειάρχης, άρα αντικειμενικά υπηρετούν την ίδια πολιτική, την ίδια στάση έχουμε δει με όλους τους προϋπολογισμούς των περιφερειών των τελευταίων χρόνων. Στην πραγματικότητα από τότε που έχουμε περιφέρειες. Από τον προϋπολογισμό της κυρία Δούρου που τους υλοποιήσει ο κύριος Πατούλης, τους προϋπολογισμούς τώρα του κυρίου Πατούλη που θα τους υλοποιήσει ο κύριος Χαρδαλιάς, τα μεγάλα έργα, οι μεγάλες συμβάσεις, κάνετε ρεπορτάζ πριν για το Θριάσιο κτλ. Και πώς στην πραγματικότητα ένας αστικός σχεδιασμός συνολικά για την Αττική, για τον οποίο εμείς μιλούσαμε πολύ, προσπαθούσαμε να μιλήσουμε και με επιχειρήματα και να αναδείξουμε και προεκλογικά, που είναι στο τραπέζι, ακολουθείται πιστά και με το χρονοδιάγραμμα. Ναι. Η Δυτική Αττική και το Θριάσιο για το οποίο μιλήσατε, η επιδίωξη είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και αποθήκες εμπορευμάτων με τις μεγάλες επιχειρήσεις, το logistics κτλ. Την ίδια ώρα που η Δυτική Αττική έχει, να το πω έτσι, τις πιο υποβαθμισμένες φτωχές γειτονιές στην περιφέρεια, με προβλήματα στα νοσοκομεία, στην περίθαλψη της υγείας των ανθρώπων που ζουν εκεί. Ζητήματα συγκοινωνιακά που είπατε σχέση με το μετρό κτλ. Γιατί προφανώς κανένας δεν λέει να μην γίνονται έργα, να μην επεκταθεί το μετρό. Αλλά χωρίς μια ολοκληρωμένη συγκοινωνιακή μελέτη για την Αττική ή για τη Δυτική Αττική, που πρέπει να συνδυάζει το σύνολο των μέσων μεταφοράς, τα προβλήματα παραμένουν. Και μάλιστα διωγγώνονται. Γιατί στη Δυτική Αττική θα ρέει άφθονο χρήμα για το μεγάλο εμπορευματικό κέντρο κτλ. Και την ίδια ώρα δεν δίνονται χρήματα για νοσοκομεία, για προστασία της υγείας, για πρόληψη της υγείας στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, για τα ζητήματα που αφορούν τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία, τη μεταφορά των μαθητών που ανήκει και στην αμιγώς στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν τον πυρήνα
των εργατικών λαϊκών αναγκών που πραγματικά μπορούν να φέρουν μια ανακούφιση στη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Βέβαια, εδώ είναι τώρα έργο του Υπουργείου. Λέει βέβαια το Υπουργείο ότι πάνω από 3.000 νέες θέσεις εργασίας θα δοθούν εφόσον θα γίνει το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια κέντρο. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτές οι θέσεις εργασίας θα είναι θέσεις εργασίας με τα πετσοκομμένα εργασιακά δικαιώματα που βλέπουμε όλα τα τελευταία χρόνια με βάση τους διαδοχικούς νόμους που έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις να ισχύουν. Με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με χαμηλούς μισθούς, με ασφαλιστικά δικαιώματα έτσι κι αλλιώς πετσοκομμένα με βάση τις συνολικές αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις που έχουν περάσει. Τώρα έχουμε μπροστά μας και μείνει ασφαλιστικό και κυρίως γιατί να φτάσουμε και στον πυρήνα. Μισθούς καθυλωμένους. Μισθούς που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές εργατικές λαϊκές ανάγκες, με τον πληθωρισμό να καρπάζει, την ακρίβεια να είναι στα ύψη για βασικά είδη που αφορούν την εργατική λαϊκή οικογένεια. Τρόφιμα, ενέργεια, έρχεται χειμώνας. Να το πω έτσι, αλλιώς θα ξεπαγιάσουμε για άλλη μια χρονιά. Και μάλιστα ενώ θα καταργηθούν οι υποτίθεται ευνοϊκές ρυθμίσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, με τους πολύχρωμους λογαριασμούς, τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Σαν να έρχεται στους λογαριασμούς του ρεύματος. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, εμείς ως λαϊκή συσπήρωση, αυτό το οποίο υποσχόμασταν από την αρχή ήταν ότι οι εκλεγμένοι της λαϊκής συσπήρωσης πρώτα και κύρια θα είναι μαζί με τους εργαζόμενους, με το λαό, στις δίκες διεκδικήσεις του. Για ζητήματα που αφορούν τη ζωή του, τα δικαιώματά του. Και αυτή τη στιγμή η ακρίβεια, η καταλύστευση του λαϊκού εισοδήματος φαίνεται ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα. Πρόβλημα. Και που συνδυάζεται βεβαίως με τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Να πούμε για το ΠΑΜΕ. Ακριβώς. Γιατί... Οι εκλεγμένοι της λαϊκής συσπήρωσης λοιπόν μεθαύριο Παρασκευή, που έχουμε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στον νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό που φέρνει νέα φορολογικά βάρη σε βάρος του λαού, 6,2 δις παραπάνω θα είναι οι φόροι που θα εισπράξει, 2 δις παραπάνω ΦΠΑ, έμεση φόροι. Όλα αυτά που μας βασανίζουν, οι εκλεγμένοι της λαϊκής πύρου θα είναι εκεί. Και καλούμε και το λαό εδώ στην περιφέρεια Αττικής και σε όλες τις περιφέρειες να συμμετέχει μαζικά σε αυτές τις διαδηλώσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο έχει υπό ΕΟΤΑ την 24ωρη πανελλαδική απεργία και συναντήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα βαρέα και ανθυγινά, όπως θέσατε, κυρία Γεράκη, και τι ακριβώς γίνεται σε σχέση με τις μισθολογικές κλίμακες. Λοιπόν, φυσικά για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όχι συμβασιούχων, να το θέσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες και στους δήμους, γενικά στην τοπική διοίκηση, είναι πάνω κάτω γνωστή, δεν έχει νόημα να την περιγράψουμε. Για μας είναι καθοριστικό στοιχείο, γιατί και οι εργαζόμενοι αυτοί καλούνται να σηκώσουν το βάρος όλων αυτών των υπηρεσιών. Σήμερα είναι υποστελεχωμένες, άρα το ζήτημα των προσλήψεων για μας είναι καθοριστικό. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ομοιρία όλων αυτών των εργαζομένων. Με συμβάσεις που ανανεώνονται, με προγράμματα που ανοιγοκλίνουν. Και αν θέλετε και με το γενικότερο ζήτημα της συνταγματικής πρόβλεψης που απαγορεύει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων ανθρώπων που δουλεύουν για χρόνια στην ίδια θέση. Ένα σύνταγμα που το ψήφισαν όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και που μάλιστα το ΚΚΕ, ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, είχε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση να έρθει η σχετική διάταξη και να επιτραπεί όλοι οι εργαζόμενοι στους δήμους και τις περιφέρειες με τέτοιου είδους συμβάσεις να μονιμοποιηθούν. Και φυσικά τα ζητήματα των μισθών τους. Που πρέπει να είναι μισθοί που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Γιατί αυτή τη στιγμή και είναι δίκαια τα αιτήματα που βάζουν και για τα κλιμάκια, για τις θηριετές που πρέπει να υπάρχουν, για την ένταξη βαρέα και ανθυγινά στις κατηγορίες που θα πρέπει να είναι, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα. Καθαριότητας κτλ. Και επιτρέψτε μου αυτό. Ο κλάδος της καθαριότητας από δήμους κτλ. Είναι ο δεύτερος κλάδος σε εργατικά ατυχήματα. Γιατί συζητάμε για τους εργαζόμενους κτλ. Πρέπει να συζητήσουμε για τις σχέσεις εργασίας, για τα καθήκοντα που έχουν. Έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν, προσλαμβάνονται για άλλο και δουλεύουν για άλλο πράγμα. Αλλότερα καθήκοντα χωρίς εξειδίκευση κτλ. Και, και βεβαίως και ο εξοπλισμός, τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Είναι καθοριστικό ζήτημα αυτό. Βέβαια. Ερχόμαστε στο κομμάτι των υποδομών σε σχέση με τις συγκοινωνίες. Κουβεντιάζαμε και εκτός αέρα. Οι 13 περιφέρειες της χώρας μαζί με τα χρήματα από το ΕΣΠΑ 2021-2027 αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρία Γεράκη, θα διαχειριστούν ένα τεράστιο ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολλά χρήματα.
Η ουσία είναι εδώ και το ερώτημα των πολιτών είναι στο επίπεδο των υποδομών και της οδικής ασφάλειας. Θα πάω σε αυτό το σημείο αναφοράς. Στο κομμάτι του προϋπολογισμού που συζητάμε για την Περιφέρεια Αττικής 2024, ποια είναι η δική σας πρόταση? Ναι, σε σχέση και με το ρεπορτάζ που δείξατε, ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό, και επειδή και ως δικηγόρος το τι αντιμετωπίζει. Είναι φοβερό το πρόβλημα, ναι, καθημερινά. Είναι χάος. Με την κίνηση. Δηλαδή, συνάδελφοι, άγχος αν θα προλάβεις στο δικαστήριο, χαοτικό, αν θα φτάσεις την ώρα που πρέπει. Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι προφανώς έργα για να επεκταθεί η γραμμή του μετρό και κάθε γραμμή του μετρό θα γίνουν. Mm-hmm. Όμως, δεν μπορεί να μην υπάρχει ταυτόχρονα μια μελέτη κάθε φορά όταν κλείνει ένας δρόμος για τη διοχέτευση της κίνησης. Και πραγματικά σε όλα αυτά τα έργα που γίνονται, και εδώ έχουν ρόλο οι περιφέρειες, μιας ολοκληρωμένης συγκοινωνιακής μελέτης. Γιατί ειδικά στην Αττική, που πια ξέρουμε ότι είναι ένας ενιαίος χώρος. Οι εργαζόμενοι στην Αττική, μπορεί κάποιος να μένει στη Δυτική Αττική και να χρειάζεται να μεταφερθεί στο εργοστάσιο στην Ανατολική Αττική κτλ. Διασχίζει στην πραγματικότητα όλο το λεκανοπέδιο καθημερινά οι εργαζόμενοι και χρειάζεται να έχουν και την αντίστοιχη δυνατότητα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να κινούνται φθηνά, γρήγορα και με ασφάλεια. Άρα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη συγκοινωνιακή μελέτη στο επίπεδο της Αττικής. Τέτοια συγκοινωνιακή μελέτη δεν υπάρχει. Αντίθετα, το κάθε έργο, όπως γίνεται, που εμείς ξέρετε ότι διαφωνούμε και με το ύψος πολλές φορές των χρηματοδοτήσεων, όλα αυτά τα χρήματα που ξοδεύονται, παχυλές αμοιβές στα έργα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, πάντως γίνονται σημειακά, μεμονωμένα, χωρίς έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα, κάτι που το περιμένεις να γίνει, για παράδειγμα, η επέκταση του μετρό, μέχρι να ολοκληρωθεί, κυριολεκτικά να δημιουργεί μια σειρά προβλήματα. Ναι. Και βεβαίως, πώς λαμβάνονται υπόψη και διεκδικήσεις των κατοίκων στις περιοχές για ζητήματα που αφορούν ανοιχτούς ελεύθερους χώρους, πλατείες. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο μετρό, στα Εξάρχεια. Γιατί εσείς είστε και στον κεντρικό τομέα Αθηνών. Υπάρχουν μια σειρά διεκδικήσεις που δεν εισακούγονται καν. Αντίθετα, οι κάτοικοι αντιμετωπίζονται με καταστολή. Δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη, μια συζήτηση τέτοια για αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως το συγκοινωνιακό πρόβλημα στην Αττική δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει και το σύνολο των μέσων μεταφοράς. Ο στόλος των λεωφορείων, γιατί επέμεινα για παράδειγμα για το ζήτημα της ασφάλειας. Σήμερα οι ίδιοι, οι οδηγοί των λεωφορείων καταγγέλουν ότι είναι απαρχαιωμένος, ότι υπάρχουν προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά με ατυχήματα που βλέπουμε να μετράμε και το φέρνουν και ακόμα πιο χοντρά. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι είναι σάπια σαράβαλα. Ακριβώς έτσι είναι. Άρα ο κόσμος τελικά δεν επιλέγει να δει. Να σας πω όμως κάτι, το λεωφορείο αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα είναι μια εργολαβία μέσω ιδιωτών κτλ. Άρα όταν το έργο της μεταφοράς για τους κατοίκους είναι εμπόρευμα και οι εργολάβοι κερδίζουν, θα προσπαθήσουν να κόψουν από παντού. Και όσο μπορούν να κυκλοφορούν, να το πω έτσι, με τα σαράβαλα, γιατί κοστίζει να πάρει σύγχρονο και ασφαλή. Στο όλο θα το κάνουν. Θα πρέπει, πώς να το πω, εδώ, να το φτάσουν στο εδώ και μη παρέκει. Άρα είναι ένα ζήτημα πώς στον πυρήνα αυτής της πολιτικής που αφορά και τα ζητήματα των μεταφορών, όλα τα ζητήματα κτλ. Θα βάλεις μια άλλη διαφορετική αντίληψη. Και μιας και μιλάμε για τους προϋπολογισμούς. Για αυτά τα δυσθεώρητα ποσά που ακούμε όλοι και ζαλιζόμαστε. Και ζαλιζόμαστε την ίδια ώρα που, και θα το πω έτσι, μπορεί να φανεί λαϊκιστικό, αλλά δεν είναι. Γιατί ένας εργαζόμενος που ακούει όλα αυτά τα ποσά να περνάνε από μπροστά του και σε λίγο πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει και σκέφτεται πώς θα κόψει από το κρέας και από το γάλα που έχουν φτάσει στο Θεό ή το λάδι για να έχει φάει στην οικογένεια του, δεν είναι λαϊκισμός να το πούμε αυτό. Όχι. Είναι δηλαδή το πού πάνε τα λεφτά, να το πω έτσι. Ναι. Στην Αττική λοιπόν, και αυτό θα υλοποιήσει και ο νέος προϋπολογισμός, και αυτή είναι και η ατζέντα της νέας περιφερειακής αρχής, όπως την είδαμε και προεκλογικά. Θα υπηρετηθεί ο αστικός σχεδιασμός που έχει αποφασιστεί για την Αττική. Τα μεγάλα εμβληματικά έργα, ο Φαλυρικός Όρμος, το Ελληνικό, το Θριάσιο που συζητάγαμε πριν κτλ. Θα επασφαλιστεί με όλες αυτές τις διαφημίσεις περί νέων θέσεων εργασίας, για τις οποίες είπαμε πιο πριν τι είδους θέσεις εργασίας θα είναι αυτά.
διάφοροι μεγαλοεργολάβοι και μικρότεροι θα ξεκοκαλύσουν όλα αυτά τα πακέτα και το ζήτημα είναι πώς ωφελείται ο λαός από αυτά τα έργα. Mm-hmm. Ωφελείται ο λαός από την τσιμεντοποίηση του ελληνικού που θα μπορούσε να είναι ένα πάρκο για παράδειγμα πρασίνου με ελεύθερους χώρους που θα γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις για το λαό κτλ. Με μεγάλα εμπορικά καταστήματα, με καζίνο να έρχεται στο Μαρούσι, με όλα αυτά τα έργα. Mm-hmm. Η τουριστική ανάπλαση του μεγάλου, της Ριβιέρας, της Αττικής, ναι, όπως το λένε και τα λοιπά. Πώς θα ωφελήσει το λαό που δεν έχει πρόσβαση στις παραλίες, να κάνει το μπάνιο του, πληρώνει πανάκριβα ποσά για να μπει κάθε φορά σε μια παραλία από την ξαπλώστρα, δεν ξέρω τι, και να μην υπάρχουν καθόλου ελεύθεροι χώροι. Γιατί και αυτά είναι ζητήματα. Και φυσικά αυτά που συζητήσαμε και από την αρχή των υποδομών. Ναι. Πολιτική προστασία, σκουπίδια, σκουπίδια, διαχείριση των απορριμμάτων, που εδώ γίνεται πραγματικά το μεγάλο πάρτι. Γιατί στο όνομα του να προωθήσουμε τις νέες πράσινες μεθόδους και διαχείριση των απορριμμάτων κτλ., στην πραγματικότητα ούτε τα επιτεύγματα της επιστήμης λαμβάνονται υπόψη και αξιοποιούνται. Από την περιφέρεια, ανακύκλωση κτλ. Και εγώ τώρα ήθελα να σας πάω στην τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή είμαστε στο άλματα, γιατί είναι στις ειδήσεις της ημέρας το πώς ακριβώς μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπαίνει ο ψηφιακός βοηθός στο ελληνικό δημόσιο. Παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ψηφιακής διακυβέρνησης, στον Πρωθυπουργό και έβλεπα πραγματικά ότι είναι ένας πανικός. Έδωσαν τα στοιχεία 4.500 αιτήματα μέσα σε 2,5 ώρες. Θέλω να σας ρωτήσω και ως νομικός, γιατί θα μπει η τεχνητή νοημοσύνη και στην δικαιοσύνη για να μπορέσει να σας βοηθήσει. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, η συζήτηση για το ψηφιακό κράτος, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει. Ναι. Και χρειάζεται να ξεκινήσουμε από μια αφετηριακή παραδοχή. Ότι ένα κράτος, ακόμα και αν γίνει ψηφιακό, το κράτος αυτό δεν αλλάζει το χαρακτήρα του. Είναι δυστυχώς ένα κράτος εχθρικό για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Και η ψηφιοποίηση του δεν αλλάζει αυτό το χαρακτήρα, αντίθετα τον ενδυναμώνει. Ναι. Μια δεύτερη σοβαρή παράμετρος είναι ότι στο όνομα της ψηφιοποίησης μιας σειράς υπηρεσιών, οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες, χωρίς νέες προσλήψεις. Και τις ψηφιακές αιτήσεις, ξέρετε, θα τις διεκπαιρεώσει ζωντανό έμψυχο προσωπικό. Μιας και να το συνδυάσω και με το επάγγελμά μου κτλ. Το τι βιώνουμε και το τι είμαστε, από την άμεση προσωπική μας πειρά έχουμε σε σχέση με όλη αυτή την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε μπροστά σε καθυστερήσεις αδιανόητες σε μια σειρά υπηρεσίες που παλιότερα γινόντουσαν πιο γρήγορες. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το προσωπικό να διεκπαιρεώσει τις κάθε είδους αιτήσεις. Από τις εφορίες, από τις υπηρεσίες, τα κτηματολόγια, τα δικαστήρια στα οποία αναφερθήκατε πριν. Πραγματικά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί προφανώς κανένας δεν λέει κάποια πράγματα να γίνονται πιο γρήγορα και να εξυπηρετείται κτλ. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει αντίστοιχο προσωπικό να διεκπαιρεώνει ακριβώς όλες αυτές τις αιτήσεις. Και βέβαια, το ζήτημα του ψηφιακού κράτους και το πώς θα φτάσουμε στην ιδεατή κατάσταση του ενός αριθμού που λέει για τον κάθε άνθρωπο, που θα έχουμε αυτή την περίφημη διαλειτουργικότητα όλων των υπηρεσιών, μια σειρά δεδομένων κτλ. Στην πραγματικότητα υπηρετεί τους στόχους του αστικού κράτους, π.χ. εισπράξεις φόρων. Ναι. Άρα μια φορολιστρική για μας πολιτική απέναντι στα εργατικά λαϊκά στρώματα, πώς θα υπηρετείται μέσα και από ένα ψηφιακό κράτος, που θα ελέγχει, θα επιβάλλει πρόστιμα κτλ. Είναι χαρακτηριστικό το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο, που την ίδια ώρα που είχαμε μια πραγματική επίθεση στο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, που θα πλήξει τους πιο μικρούς, τους αυταπασχολούμενους, που κυριολεκτικά δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα και θα εξοβελιστούν από το επάγγελμά τους, θα κλείσουν μικρές επιχειρήσεις για να γιγαντωθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις σε κάθε χώρο κτλ. Την ίδια ώρα έχουμε τις έξυπνες κάρτες, το χρήμα που πρέπει να μόνο μέσα από ψηφιακή ροή να κινείται κτλ. Ακριβώς για να ελέγχεται η εισπράξη αυτών των φόρων. Άρα το ζήτημα δεν είναι ψηφιακό ή μη κράτος, αλλά τι είδους κράτος έχουμε. Και αυτή που λέγατε για τους κυνηγούς κεφαλών. Ακριβώς. Λοιπόν,
να πάμε στο κομμάτι των υποδομών τώρα για τα σχολεία και τις μεταφορές. Πάω στις αρμοδιότητες της περιφέρειας και σε σχέση με τη συνεργασία που έχει με την ΚΤΥΠ ΑΕ. Τώρα θα μου επιτρέψετε. Γιατί είναι λίγο προκλητικό όλο αυτό. Φιέστες κάθε φορά ένας πρότυπος παιδικός σταθμός για να καλύψουμε τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν και στο ζήτημα της παιδείας. Γιατί δεν μπορεί τώρα έργα βιτρίνας, ένας παιδικός σταθμός που θα τον διαφημίζουμε κτλ. Να κρύψει μια πραγματικότητα που τη βιώνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά η εργαζόμενη οικογένεια σήμερα. Σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Και υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες. Και η περιφέρεια, ακριβώς επειδή ανήκει και στις αρμοδιότητές της, να ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα αιτήματα που σε κάθε τομέα έχουν τεθεί. Για παράδειγμα, στον κεντρικό τομέα, που έτσι εκλέχτηκα και εγώ και έχω μια καλύτερη γνώση των πραγμάτων, είναι τεράστιο το πρόβλημα με τους παιδικούς σταθμούς, που κάθε χρόνο μειώνονται. Έχουμε φτάσει σήμερα να είναι πολύ λιγότεροι από αυτό που ίσχυε πριν κάποια χρόνια. Και μάλιστα και στο Δήμο της Αθήνας, που είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας. Και σε σχέση και με τις υποδομές, την κατάσταση που είναι σήμερα τα σχολεία. Στη Φιλαδέλφεια έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα έτσι, και τεχνικά λύκεια κτλ. Σε μια μεγάλη έκταση και σαπίζει. Σαπίζει το κτίριο αυτό. Πραγματικά εικόνες τριτοκοσμικές. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνουμε φιέστες για ένα σταθμό κτλ. Και να μην βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Και εκτός των άλλων, επειδή ήταν πολύ χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ, να δούμε και τι είδους πρότυπα είναι αυτά. Γιατί υπηρετούμε τους στόχους των ενεργειακών και πράσινων παιδικών σταθμών και φτιάχνουμε και τις αντίστοιχες μονώσεις που υπάρχουν, αλλά τα σχολεία δεν είναι προστατευμένα αντισεισμικά. Βιοκλιματική, λέτε, ναι, κατασκευή. Γιατί δεν μπορεί να συμβαίνουν, να διαφημίζουμε το ένα και να μην παίρνουμε μέτρα για το άλλο. Και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων στην Αττική δεν έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική θωράκιση. Αυτό λοιπόν είναι το νούμερο ένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς. Και εδώ η περιφέρεια πρέπει να πάρει μέτρα. Αντισεισμική θωράκιση. Νέοι σταθμοί, νέα σχολεία παντού. Σε όλες τις τους τομείς στην Αττική. Και φυσικά, προφανώς, ασφαλή σχολεία, αναβάθμιση κτλ. Τώρα, άμα πάτε σε όλα τα σχολεία στο κέντρο της Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας, μιλάμε για αυλές με τσιμέντο, τίποτα, κανένα μέτρο κτλ. Καμία αθλητική εγκατάσταση, κανένας χώρος για πολιτιστική δραστηριότητα των παιδιών, στιβαγμένα σε αίθουσες με μεγάλα τμήματα κτλ. Και βεβαίως σε όλα αυτά να έρχεται να προσθεθεί και το τεράστιο πρόβλημα των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς, των κενών που υπάρχουν κτλ. Άρα πού οδηγούμε τα παιδιά και τους γονείς? Στα ιδιωτικά σχολεία. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο 7 λεπτό. Και θέλω να πάμε στο κομμάτι, γιατί είστε και υπεύθυνοι, όπως είπα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στο τμήμα για τους μετανάστες, για τους πρόσφυγες, για τα δικαιώματα. Να πω ότι δυστυχώς αύριο είναι μαύρη επέτειος, κλείνουν 6 μήνες, κυρίες και κύριοι, από την τραγωδία στην Πύλο. Και θέλω να σταθούμε εδώ στο κομμάτι των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, γιατί πρέπει να πούμε ότι όντως το κεντρικό τομέα Αθηνών, εδώ στην... Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό, του μεταναστευτικού πληθυσμού στη χώρα. Λοιπόν, σε σχέση με το ναυάγιο της Πύλου, Να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι ένα από τα πιο πολύ νεκρά ναυάγια στις θάλασσες του Αιγαίου και της Μεσογείου. Και εδώ υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και σε σχέση με τις ευθύνες που υπάρχουν για το ίδιο το ναυάγιο, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Και εμείς ως ΚΚΕ διεκδικούμε άμεσα την απόδοση των ευθυνών για τον άδικο χαμό εκατοντάδων ανθρώπων. Και ένα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να πούμε είναι ότι δυστυχώς οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το έδαφος για το πολύ νεκρό ναυάγιο στην Πύλο, όπως και για όλα τα αντίστοιχα ναυάγια, με έναν αριθμό ρεκόρ. Το 2023 ο αριθμός των νεκρών και των αγνοούμενων στις θάλασσες της Μεσογείου και του Αιγαίου έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2022. Όλοι οι παράγοντες λοιπόν που διαμορφώνουν αυτό το έδαφος είναι εδώ και μάλιστα ενισχύονται. Για την πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιείται και από τις ελληνικές κυβερνήσεις, αυτή τη στιγμή ενισχύεται στο όνομα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Όπως λένε, τη στιγμή που στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, στην Αφρική, έχουμε εμφύλιες σειράξεις, υποδάβληση αυταρχικών καθεστώτων,
πόλεμο, γιατί και τη Δευτέρα μάλιστα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστη, ναι, 18 Δεκέμβρη. Ναι. Αυτή η μέρα φέτος σημαδεύεται από τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού με εκατοντάδες, με χιλιάδες ξεριζωμένους από τα εδάφη της Παλαιστίνης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με εκατομμύρια πρόσφυγες να είναι στο έδαφος της Ευρώπης και η πολιτική της καταστολής ενισχύεται και μάλιστα στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και στοίχημα πριν τις ευρωεκλογές να περάσουν το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που ενισχύει ακριβώς αυτή την καταστολή σε βάρος των ξεριζωμένων. Και φυσικά, επειδή συζητάμε και κυρίως για την περιφέρεια και τους Δήμους, αφορά και το ζήτημα των ανθρώπων που μένουν στη χώρα μας. Πώς προστατεύουμε τα δικαιώματά τους, πώς έχουμε προγράμματα ένταξης για αυτούς τους ανθρώπους, να μάθουν τη γλώσσα, να έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τα μεταναστόπουλα και τα προσφυγόπουλα που είναι στα σχολιά. Και είναι μια δραματική κατάσταση. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν στην πραγματικότητα αυτά τα προγράμματα. Μπορεί να υπάρξει ένταξη. Και όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν, μέσα και από διάφορα χρηματοδοτικά πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα εισπράττουμε συχνά και μέσω των περιφερειών και των Δήμων να τα διαχειρίζονται, στην πραγματικότητα να τα λιμένονται μήκοι και ιδιώτες, με προγράμματα που ανοιγοκλίνουν, με εργαζόμενους αυτά τα προγράμματα σε μια διαρκή ανασφάλεια και τελικά οι ίδιοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να μην έχουν πρόσβαση σε βασικά ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων τους. Παρά τον μπακτολό, λέτε, των εκατομμυρίων. Ακριβώς, γιατί είναι μέσα από προγράμματα που ανοιγοκλίνουν. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί είναι και σημερινό. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος μας κατέθεσε ερώτηση σήμερα στη Βουλή για το πρόγραμμα του ΕΟΔΗ, που καλύπτει την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων στις δομές και σε νοσοκομεία. Αυτό το πρόγραμμα κλείνει. Οι εργαζόμενοι που ήταν τόσα χρόνια στο πρόγραμμα έχουν μειωθεί δραματικά, ποτέ δεν καλύφθηκαν τα σύνολα. Ο αριθμός των θέσεων δεν καλύφθηκε ποτέ και σήμερα είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που είχαν αρχικά προσληφθεί. Με πολλές φορές καθυστερήσεις στην πληρωμή τους, είτε τους χρωστάνε δεδουλευμένα κτλ. Δεν ξέρουν την τύχη τους για το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Και το πιο βασικό, οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν να καλύπτουν κενά στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ στις δομές, για παράδειγμα, ας πάμε στη Σάμμο, που είναι και μια περιφέρεια που την απασχολεί πολύ το ζήτημα με τις δομές κτλ. Δεν έχουμε γιατρό. Η δομή προσφύγων στη Σάμμο δεν έχει γιατρό. Έχει καν γιατρό. Δεν έχει καν γιατρό. Άρα τα λέει όλα. Κλείνοντας, έχω ένα λεπτό να σας ρωτήσω για τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, του κυρίου Κώστα Μουτζούρη, με τον αρμόδιο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Κερίδη, για την βίζα. Γιατί ρωτούν πολλοί τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό, για αυτή την 7ήμερη βίζα για τους Τούρκους επισκέπτες. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα που έρχεται από παλιά. Και το διεκδικούσαν και οι νησιώτες, μια βίζα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε νησιά που είναι απέναντι και δεν μπορούν να καλύπτουν και τις διακοπές τους κτλ. Δεν είναι το ζήτημα, δηλαδή. Σωστά δίνεται και φαίνεται ότι έχει λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Όμως. Δεν πρέπει να συγχέεται το ζήτημα αυτό συνολικά με το ζήτημα της μετανάστευσης. Γιατί, να θυμίσω, και παρά τις τυμπανοκρουσίες και τα λοιπά, είναι στο τραπέζι η διευθέτηση του μεταναστευτικού ζητήματος, όπως λένε, στο επίπεδο του ελληνοτουρκικού διαλόγου υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ενώ εξακολουθεί να ισχύει η κοινή δήλωση, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, έχει ως αποτέλεσμα τις υπερδομές στα νησιά, άνθρωποι να είναι εκεί εγκλωβισμένοι, φυλακισμένοι στην πραγματικότητα, και αυτό πρέπει να είναι το βασικό θέμα που πρέπει να θέσει και ο κύριος Μουτζούρης στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα τα πούμε εκ νέου. Να κλείσουν όλες τις δομές. Θερμά.